Μια μικρή περιουσία πληρώνουν κάθε μήνα χιλιάδες ενοικιαστές ακινήτων, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε ένα παράλογο ράλι ανόδου των τιμών, συμπαρασύροντας τους ίδιους σε μια τρελή κούρσα δίχως φραγμό. Σε όλη την Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο της υπερβολικής αύξησης των ενοικίων, με αποτέλεσμα άνθρωποι μισθωτοί, οι οποίοι συντηρούν μια ολόκληρη οικογένεια με έναν μισθό, να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Όταν ο μισθός και πλέον μισθός φεύγει σε ένα ενοίκιο, δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε ένα παράδειγμα, ένα τριάρι στην Αθήνα μπορεί να κοστίζει και 600 ευρώ, 500 ευρώ. Ο μισθός και πλέον λοιπόν μισθός μιας οικογένειας φεύγει για τα ενοίκια. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να ανταποκριθούν οι άνθρωποι στις ανάγκες καθημερινές και είναι θέμα πλέον επιβίωσης πραγματικά και θα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Οι βασικές ανάγκες καλύπτονται με το ζόρι, λένε οι πολίτες στην κάμερα, με τους νεότερους να φαντάζει για την ώρα όνειρο θερινής νυχτός να νοικιάσουν το δικό τους διαράκι. Για να βρεις τώρα ένα σπίτι καλό θες 500-600 ευρώ. Για να μπορείς να ζήσεις μέσα. Είναι στα ύψη, είναι πολύ ανεβασμένα. Δουλεύουμε, ο μισθός φεύγει όλο στο ενίκιο. Με το ζόρι τα βασικά. Τραγικά υψηλά και είναι απαράδεκτο. Είναι λόγω του Airbnb. Και είναι δύσκολο να βρεθεί λύση. Είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Αλλά δεν πάβει να επιβαρύνει και να δυσκολεύει πάρα πολύ εμάς τους Έλληνες. Τώρα ποια λύση θα βρει η κυβέρνηση? Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, με τους Έλληνες να καλούνται να αντιμετωπίσουν πέραν της τεράστιας ακρίβειας σε τρόφιμα και καύσιμα και ένα τεράστιο κόστος για να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Το σύνολο των δικτών της Eurostat άλλωστε κατατάσσει την Ελλάδα πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ανέβει οι τιμές, πράγμα όμως που δεν δικαιολογείται με τη συνολική εικόνα της αγοράς του πύργου. Συμβουλεύω τους πελάτες μου γι' αυτό. Έχει να κάνει καθαρά ανάλογα με τον κάθε ιδιοκτήτη. Ούτε για να φάμε δεν φτάνουν. Ούτε για να φάμε δεν φτάνει. Μα είναι πάρα πολύ ακριβά όλα. Όσο πάρει και όσο ακριβαίνουν. Όλα ακριβαίνουν, ο μισθός παραμένει ίδιος. Το 2023 έκλεισε με νέα μέσο σταθμική αύξηση έως 10%, ενώ οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία και το 2024, με 3 στα 10 ακίνητα να γίνονται ακριβότερα μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Οι διαφορές είναι εμφανείς από εβδομάδα σε εβδομάδα, καθώς η αγορά ανταποκρίνεται στη ζήτηση και οι αγγελίες γράφονται ξανά και ξανά.